Την ώρα που οι δύο ηγέτες ετοιμάζονται για την κρίσιμη συνάντησή τους με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες στη Νέα Υόρκη, δεκάδες Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι έστειλαν τα δικά τους μηνύματα από την Οδό Λίδρας. Έφτιαξαν ανθρώπινη αλυσίδα προς το οδόφραγμα, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της λύσης, καλώντας παράλληλα τους Αναστασιάδη Ακιντζή αλλά και τις μεγάλες δυνάμεις να μετατρέψουν το νησί σε παράδεισο πάνω στην γη. Μια αυθόρμητη αντίδραση των πολιτών στις προβλεπόμενες δυσκολίες καθοδών για να βρεθούμε ενώπιον ενός σχεδίου λύσης. Ο ρόλος μας είναι υποβοηθητικός προς τις ηγεσίες. We are just a bunch of Cypriots who decided that we have to take things into our hands. We are giving a peaceful message. We say that we Cypriots want peace and reunification. Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι ένωσαν τις φωνές τους και ζήτησαν όπως οι δύο πλευρές αφήσουν πίσω το παιχνίδι επίρρηψης ευθυνών και τελειώσουν αυτό που άρχισαν δύο χρόνια προηγουμένως. Πρώτη φορά στην ιστορία μας τα μέλη των δύο κοινοτητών εμφανίζονται μαζί ως πολίτες και εκφράζουν την επιθυμία της Ενωμένης Κύπρου. Message to the leaders is, I think, crystal clear. People of Ireland, despite a small percentage, people of the island want a solution which will stay forever, a solution which will bring all the communities on the island together. Και κάλεσαν όπως την κίνηση αυτή στηρίξουν όλο και περισσότερα άτομα, ομάδες και πρωτοβουλίες που εργάζονται για επανένωση του νησιού, ειρήνη και συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων.